τοποθετούνται σιγά σιγά και τα τελευταία κομμάτια του puzzle που συνθέτουν την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ στο Βόλο, εκεί που έχασε τη ζωή της η 14χρονη Σεράινα. Δύο πραγματογνώμονες ανέλαβαν να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και ένα από τα πρώτα πράγματα που αναμένεται να ελέγξουν είναι το αν τα μηχανήματα στο Λούνα Πάρκ έχουν ισχύ έως 15 ύπους, όπως ορίζει ο νόμος και όπως δηλώνουν τα δικαιολογητικά που υπέγραψε ο μηχανικός και κατέθεσε η 73χρονη ιδιοκτήτρια στο Δήμο Αλμυρού, προκειμένου να πάρει την απαιτούμενη άδεια. Σήμερα πήγε έγγραφο στον κύριο Δήμαρχο από το αστυνομικό τμήμα με παραγγελία του εισαγγελέα να κατατεθεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ενδιαφερομένη για να προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργία στο Λούνα Πάρκ. Αύριο το πρωί θα καταθέσουμε το φάκελο στην αστυνομία και αυτή με τη σειρά της θα τον διαβάσει τον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη βεβαίωση του ηλεκτρολόγου μηχανικού βεβαιώνεται ότι όλα τα μηχανήματα είναι κάτω από 15 ύπους. Παράλληλα, ο χειριστής του μηχανήματος, όπως διαβεβαιώνει ο δικηγόρος Χρήστος Νάστος, είναι στη διάθεση των αρχών που ερευνούν την υπόθεση. Τηλεφωνικά δήλωσα την πρόθεση του συγκεκριμένου εντολέα μου να μεταβούμε στον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αλμυρού την πρόθεσή μας προκειμένου να καταθέσει όπως πρέπει. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος μου απάντησε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει αυτό και θα μας καλέσει σχετικά για να το πράξουμε. Όσο περνούν οι ώρες από την τραγωδία, τόσο ανοίγουν στόματα και έρχονται στο φως της δημοσιότητας και άλλα περιστατικά που καταγγέλουν τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας στο Λούνα Πάρκ. Κάποιος γνωστός μου είχε πάει την περασμένη Τρίτη στο Λούνα Πάρκ στην Εμποροπανήγυρη του Αλμυρού. Ναι. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι είχε μπει στο καράβι, ένα παιχνίδι, το καράβι, και η ασφάλεια που βάζουν εκεί πέρα για τους ανθρώπους που κάθονται απασφαλίστηκε. Την κρατούσε μέχρι να τελειώσει ο χρόνος που είναι η διάρκεια εκεί στο παιχνίδι. Και τελειώνοντας, σήμερα παιδιά εδώ πέρα απασφαλίστηκε αυτό το κομμάτι. Η κατάσταση του πατέρα της μικρής που αρχικά νοσηλεύτηκε στη Στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου Βόλου επιδεινώθηκε. Εμφάνισε επιπλοκές και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Παρουσίασε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μια επιπλοκή με καρδιακή αρρυθμία και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας για περαιτέρω έλεγχο. Το άτυχο κορίτσι πέθανε από ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Η νεκροψία που έγινε έδειξε πως υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη στις 11 στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στον Αλμυρό.